να πορευτεί μαζί με το λαό, για το λαό. Δεν θα αποφασίζουμε πια με κλειστές πόρτες σε κλειστά γραφεία. Θα αποφασίζουμε μαζί σας, διότι εσείς μας δώσατε τη δύναμη και σε εσάς απευθυνόμαστε. Φίλες και φίλοι, η παρουσία μου σήμερα σε μία από αυτές τις 70 διαφορετικές συγκεντρώσεις, λαϊκές συνελεύσεις, για να κουβεντιάσουμε μαζί σας, να κουβεντιάσουμε ανοιχτά με το λαό, με τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τη στάση που θα κρατήσουμε από εδώ και στο εξής, είναι ένα μήνυμα και ένα συμβολισμός. Διότι από εδώ και στο εξής, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μονάχα 12 συνιστώσεις. Έχει 13. Έχει μία ακόμα συνιστώσα. Μία τεράστια συνιστώσα. Τον λαό που με την ψήφο του έτσι να προχωρήσουμε και να δικαιώσουμε τους αγώνες του. Και η σημερινή μας προσπάθεια είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λάβουμε αυτό το μήνυμα. Να μην κλειστούμε στον εαυτό μας, αλλά να προσπαθήσουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής επανίδρυσης της παράταξής μας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μέσα από δομές αυτοοργάνωσης, μέσα από την προσπάθεια δημιουργίας τοπικών οργανώσεων του απλού κόσμου σε κάθε γειτονιά, να μην αποφασίζουμε μόνοι μας. Να αποφασίζουμε μαζί με τον κόσμο που μας στηρίζει, μαζί με τον κόσμο που ελπίζει στην προσπάθειά μας, και να φτιάξουμε με τη δική σας βοήθεια μια μεγάλη, ανοιχτή, λαϊκή, δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί έχει ανάγκη ο τόπος από μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, για να πορευτούμε το επόμενο διάστημα σε δύσκολους δρόμους. Έχουμε πλήρη συνέστηση της ευθύνης που μας βαραίνει. Έχουμε πλήρη συνέστηση της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η κοινωνία και η οικονομία. 2 χρόνια τώρα κατέστρεψαν την οικονομία και την κοινωνία. 2 χρόνια τώρα κατεδάφιζαν τον τόπο. Πριν από λίγο στη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας έθεσαν πρώτων ευθυνών μας. Μας είπαν ότι η οικονομία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έστειλε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, μία επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου περιγράφει την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Και τους ρωτάμε, ποιοι κυβερνούσαν 2 χρόνια τώρα για να φτάσουν την οικονομία και τις τράπεζες σε αυτή την κατάσταση? Μήπως κυβερνούσε η αριστερά? Και τους ρωτάμε, από την Κυριακή και μετά διαμορφώθηκε αυτή η κρίσιμη κατάσταση και μας καλούνε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας? Εμείς τις ευθύνες μας θα τις αναλάβουμε. Και η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε απέναντι στο λαό και στον τόπο είναι να μην χάσει ο λαός την ελπίδα και την αισιοδοξία του. Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε είναι να μην φανούμε αναντίστοιχοι σε όλα όσα λέγαμε προεκλογικά με αυτά που θα κάνουμε μετεκλογικά. Και δεν θα φανούμε αναντίστοιχοι.